Αν ήμουνα πρωθυπουργός, αν ήσουνα πρωθυπουργός, θα δίδευε Γαλλία, Γαλλία. Θα μοιράζα εδώ και εκεί στα παιδιά ένα κατρούτσο. Θα μοιράζα εδώ και εκεί. Τι υπουργείο θα δίναμε στον κύριο Σταματόπουλο? Σε ποιον? Στον Παύλο Σταματόπουλο, τι υπουργείο? Πολιτισμού. Καλά, πολιτισμού, μάλιστα. Θα πρέπει να ιδρυθεί ένα καινούργιο υπουργείο, υπουργείο ψυχαγωγίας. Πάλι θα περάσουμε ωραία, πάλι θα γελάσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο πρωινό Αντένα. Κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες, ναι. Είμαστε εδώ. Αλλά είναι. Παίζουμε με Γερμανία την Παρασκευή. Αυτό κρατάμε από το Σαββατοκύριακο. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό. Το πιο σημαντικό είναι. Εκλογές και χαζά. Εκλογές. Εντάξει, θα πάμε για κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Έτσι είναι το πιο πιθανό αυτό. Και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα εξελίσσονται κάπως. Όλοι ευχαριστημένοι είναι. Ο Τσίπρας βγήκε χαμογελαστός. Πήρε 10 μονάδες παραπάνω. Ο Σαμαράς πήρε 11 μονάδες παραπάνω. Όλοι είναι εκεί, τα συστάνονται. Το Πασόκ έμεινε περίπου στα ίδια. Νίκη είναι και για το Πασόκ, ναι, αυτό, ναι, αν το σκεφτείτε. Ο Καμένος έχασε αυτούς που τον ψήφισαν έτσι πιο πολύ από διαμαρτυρία, αλλά κράτησε ένα βασικό πυρήνα. Το Κουκουέ έχασε πάρα πολύ τους μισούς. Νομίζω ήταν ο μεγάλος Καμένος των εκλογών, το Κουκουέ, έτσι. Ποιος άλλος? Η Χρυσή Αυγή δυνατή. Βεβαίως. Διαψεύστηκαν αυτοί που είπαν ότι θα χάσει από τα γεγονότα που έγιναν εδώ και γενικότερα από τις εμφανίσεις στην τηλεόραση. Η Χρυσή Αυγή πολύ δυνατή. Ποιον άλλον έχουμε? Ο Τσίμερος δεν πήγε, έχασε ο Τσίμερος, όπως και το λαός μεγάλος χαμένος των εκλογών. Το κόμμα Παναθηναϊκό Κίνημα από 31 ψήφους που είχε πάρει το Μάιο πήρε 4.044. Ενώ ο Κουβέλης. Ισχυρός, όχι, λίγο έχασε. Λίγο έχασε. Λίγο έχασε και έχει ρυθμιστικό. Είναι σημαντικό γιατί κρατάει το ρόλο της αριστεράς σημαντικά σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μεγάλο κομμάτι του παλιού ΠΑΣΟΚ, έτσι. Και έχει διαμορφώσει την νέα πολιτική κατάσταση. Αυτή είναι η πολιτική μας ανάλυση. Αν θες κάτι άλλο να ρωτήσεις, πες μου, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω. Εγώ ήμουν στην παιδική χαρά όταν στις 7 που βγήκαν τα exit poll και είδα από το Twitter τα πρώτα αποτελέσματα, έτσι, από τα ειδησιογραφικά Twitter που υπάρχουν, και είδα τα πρώτα αποτελέσματα και είδα και πολλά tweets, Κατερίνα μου, επωνύμων και διασήμων. Βεβαίως. Που σχολίαζαν τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν άφησαν κανένα ασυγκίνητο, παιδιά. Είτε είναι πιο lifestyle άνθρωποι, είτε είναι πιο πολιτικοποιημένοι. Όλοι έκαναν tweets χθες και θέλω να ξεκινήσουμε. Α, έχουμε βίντεο, ακόμα καλύτερα. Δείτε λοιπόν τα tweets των διασήμων. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο υποστού 40. Η εκλογική αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου πέρασε στην πολιτική μας ιστορία. Η Κάλπη μίλησε και μαζί της πολύ επώνυμη μέσω του Twitter. Ο Σάκης Ρουβάς εναπόθεσε τις ελπίδες του στο ελληνικό ένστικτο. Καλημέρα, μακάρι το ένστικτο των Ελλήνων να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο. Από την άλλη, η Βίκη Χατζηβασιλείου αντιμετώπισε με αδιαφορία τον νικητή των εκλογών και πρωθυπουργό της χώρας. Δεν δίνω πραγματικά δεκάρα για το ποιος θα βγει. Το μόνο που με νοιάζει και εύχομαι είναι να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες. Ο Χάρι Κλίν, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, σχολίασε τα πολιτικά πρόσωπα και τις συμμαχίες. Φώτη, τώρα δεν σε έχουν ανάγκη, παλικάρι μου. Πολύ σύντομα θα καταλάβεις τι σημαίνει δεξιολικοφιλία. Ο Χρήστος Δάντης ανέδειξε μέσω του tweet του ένα γνήσιο ελληνικό φαινόμενο, αυτό της μάσας. Ξέρετε, αυτό που λέμε φάγανε. Τελικά Αντωνάκης και Μπένι θα συγκυβερνήσουν. Έρε τι κάνει η αμάκα. Για άλλη μια φορά έπιασε το κόλπο της τρομοκρατίας των τελευταίων ημερών. Τι να πω, καλή δύναμη σε όλους μας. Στη μένα της βρήκε η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου. Σαν τα πρόβατα πάμε και ψηφίζουμε, αφού όλα προμελετημένα είναι. Ξέρουν τι κάνουν. Η Ζέτα Δούκα, με άκρος φιλοσοφική διάθεση, ανέβασε το δικό της tweet. Πόση πραγματική χαρά υπάρχει σε αυτούς που χαίρονται και πόση πραγματική λύπη σε αυτούς που λυπούνται. Θα δείξει μάλλον από αύριο. Με ένα λογοπαίγνιο για την Αυγή και τον χρυσό που λάμπει ή δεν λάμπει, μίλησε στο Twitter ο Κρατερός Κατσούλης. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ό,τι είναι χρυσός σίγουρα δεν λάμπει. Και η λέξη Αυγή χάνει λίγη από τη λάμψη της. Σήμερα, λέει, είναι και η γιορτή του πατέρα. Σε ωραία μέρα μας βρήκε. Ο Τζόνι Καλημέρης, με τον καυστικό του τρόπο, σχολίασε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ χαρούμενος ο Αλέξης, μάλλον επειδή δεν κέρδισε. Και ένα ωραίο ανέκδοτο αφήσαμε για το τέλος. Μας το είπε ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Νομίζατε πως θα αλλάξει η Ελλάδα λόγω των ψήφων? Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε?
Αχ, Ελλάδα θα στο πω, πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μαρνιέ. Βαδιστόκαστα πολύ, εκτός από του Τζόνι που ήταν το νομίζω Τζόνι, το πιο αστοχό. Τον Τζόνι καλημέρα, ήταν πάρα πολύ αστείο. Πολύ και λέει Αλέξη, μάλλον επειδή δεν βγήκε. Εντάξει, το λέγαν πολύ αυτό πριν από τις εκλογές για το Τζίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν βγει δεύτερος με σημαντική άνοδο θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί έτσι θα κάνει μια άνετη αντιπολίτευση. Δεν κέρδισε, πιστεύεις δεν ήθελε αυτό? Εγώ νομίζω αυτό ακριβώς ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω, πάντως... Δεν ξέρω αν ήθελε να κυβερνήσει. Νομίζω ότι αυτό ήθελε, να είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντως όταν είδα πάντως, παιδιά, συγγνώμη, αυτό που έγινε στο εκλογικό κέντρο με τον Τσίπρα, αυτό πήγες να πεις, είναι φοβερό, δεν έχει γίνει ούτε στον Ομπάμα, λένε. Τόσα πολλά συνεργεία, τόσοι πολλοί δημοσιογράφοι, ένας πάνω από τον άλλον. Σταρ. Κρεμόντουσαν από παντού. Αυτό το ήταν. Είναι ένα σταρ. Οι μπελούτσες της Κάνες. Ναι, ναι, ναι. Και, την είδες τη Ιαπωνέζα με το κινητό που τη γέλαγε και όλα αυτά. Τόση παιδιά κάμερα, ούτε η μπελούτσα όταν κατεβαίνει από το καράβι της Κάνες. 650 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, παιδιά, ήταν χθες. Το κορυφαίο το έκανε όμως ο Αλέξης που πήγε να ψηφίσει χωρίς ταυτότητα. Ναι, εντάξει. Είσαι κορυφαίος. Είναι δικός μας. Είσαι καταληψίας ακόμα. Είναι δικός μας. Πήγε χωρίς ταυτότητα και λέει μισό λεπτό το σπίτι. Πάλι καλά ήταν δίπλα το σπίτι Κιτσέλη. Τρέξανε, φέραν την ταυτότητα. Η Μέρκελ έφυγε τελικά για το Μεξικό ή είναι ακόμα στη Γερμανία? Έφυγε, έφυγε. Α, έφυγε. Ναι, ναι. Έφυγε, αλλά έχει 19 νοματέους εναντίον της. Και την Παρασκευή θα είναι στον αγώνα, στο Γκτάνσκ, που θα πρέπει να σας πω, υπάρχει περίπτωση να πάει και κάποιος άλλος εδώ από την παρέα. Το παλεύει. Μην κοιτάτε γύρω γύρω. Εγώ! Σύση, κάνε την έκπληξη. Καλό, ξέρεις, μαντάζεις να πάει η Χριστίνα μου. Πρόλαβα, το είπα. Εγώ. Κάποιος άλλος συμπαλεύει να πάει και βεβαίως αν πάει θα σας δώσει ανταπόκριση, θα πρέπει να πω. Θα είναι κοντά σας. Ο Κορδόνης. Όχι καλέ, ο Φερεντίνος. Όχι ρε, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν ξέρουμε, μην το λέτε γιατί... Ποιος άλλος είναι στην παρέα, λέει γιατί θέλει τα σήματα στο σύμπαν. Θα παίξει η Ελλάδα με τη Γερμανία, εκεί κατά. Ελλάδα-Γερμανία, είναι σίγουρο. Πλέον η Γερμανία είναι πρώτη. Την Παρασκευή το βράδυ, 10 παρατέταρτο,